Σύννεφα πολέμου συγκεντρώνονται πάνω από την Τεχεράνη καθώς οι μεγάλες δυνάμεις και το Ιράν έχουν μπροστά τους τις συνομιλίες για τη διάσωση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 η οποία πολύ σύντομα θα γίνει πουκάμισο αδιανό χωρίς πρόοδο όπως δήλωσαν ανώτεροι Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί διπλωμάτες. Η αρχηγή άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη να συζητήσουν πιθανέ στρατιωτικέ ασκήσει που θα προετοιμάσουν το χειρότερο σενάριο καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, εάν αποτύχει η διπλωματία και αν το ζητήσουν οι ηγέτε των εθνών του. Αυτό ενισχύεται και από τον Σεργέρι Αμπκόφ, ο οποίο σημείωσε ότι οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα σε μια τόσο ασταθή περιοχή ενέχει τον κίνδυνο να συνεπάγονται επιπλοκέ. Η πιθανότητα κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Ριάμπκοφ. Σύμφωνα με το Time of Israel, οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ θα πραγματοποιήσουν άσκηση μεγάλης κλίμακας πάνω από τη Μεσόγειο την Άνοιξη, με δεκάδες αεροσκάφη να προσωμιώνουν ένα χτύπημα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Τέτοιε ασκήσει από τι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ισραήλ θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στι εκκλήσει του Ντένι Ρο, πρώην ανώτερου αξιωματούχου των Ηνωμένων Πολιτείων και εμπειρογνώμονα στη Μέση Ανατολή και άλλων για να σηματοδοτήσουν ανοιχτά στην Τεχεράνη ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ισραήλ εξακολουθούν να πιέζουν έντονα για να την εμποδίσουν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η άσκηση θα είναι μία από τι μεγαλύτερε που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία και θα περιλαμβάνει δεκάδε αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένων των F-15, F-35 και μαχητικά F-16, κατασκοπευτικά αεροπλάνα Gulfstream, G550 και jet ανεφοδιασμού. Αυτή δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξάγει ασκήσει σε αυτέ τι αποστάσει. Νωρίτερα φέτο, οι Ισραηλινά τζετ συμμετείχαν σε άσκηση υπό την ηγεσία τη Ελλάδα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Το Ισραήλ ετοιμάζεται για άσκηση με σενάριο επίθεση κατά του Ιράν στον ελληνικό ενέργειο χώρο στη Μεσόγειο την άνοιξη του επόμενου έτου, ισχυρίζεται η τουρκική εφημερίδα Γενή Σαφάκ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η άσκηση, η οποία περιλαμβάνει ένα σενάριο επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις του Ισραήλ. Αν και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ένα χτυπήμα χωρί συντονισμό με τι Ηνωμένε Πολιτείε, ορισμένοι αναλυτέ αμφισβήτησαν την ικανότητα του IDF να το κάνει, καθώ αρκετέ Ιρανικέ εγκαταστάσει είναι θαμμένε αρκετά βαθιά κάτω από τη γη που θα απαιτούσαν ιδιαίτερα ισχυρά πυρομαχικά, τα οποία επί του παρόντο μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε κατέχουν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.